Λοιπόν, κύριε, δεν διέχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, αφού παρατηρήσω ότι αυτό όλο θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν μου είχατε δώσει το λόγο όταν διατυπώθηκε η προσβολή του Υπουργού. Καταρχήν, επί του προσωπικού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξοκοινοβουλευτικός Υπουργός, ανερχόμενος στο Βήμα, προδήλως μη διευθύνων τη συζήτηση, η οποία διευθύνεται επί του Προέδρου, δεν δικαιούται να απευθύνεται σε βουλευτή, πόσο μάλλον στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να του λέει ντροπή σου, εάν καλά άκουσα. Εάν ο Υπουργός λοιπόν νομίζει ότι άκουσα λάθος, μπορεί να διαψεύσει την ακοή μου. Άλλος οφείλει κατ' ελάχιστον καλούμενος υπό το Προέδρου να ζητήσει συγγνώμη και να ανακαλέσει όχι από εμένα, αλλά από το σώμα το οποίο προσευλήθη από την απρεπή και αδαή κατά τα κοινοβουλευτικά συμπεριφορά του. Ως προς την ουσία τώρα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μπούμε στη συζήτηση νομοθετήματος, το οποίο απουσιάζει ουσιαστικό μέρος ως τα τρία παρατήματα ή και το ένα κατά διώσεις. Διότι αυτό θα καταστήσει και τη συζήτηση και την απόφαση ανυπόστατη και μάλιστα σε σημείο το οποίο αφορά και ιδιωτικά συμφέροντα στο μέλλον. Κατά συνέπεια, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, να διακοπεί η συνεδρία της Επιτροπής, να προσκομιστούν ως έδια από την αρχή να έχει πράξει η κυβέρνηση τα παρατήματα και από εκεί και πέρα το σύνολο και από εκεί και πέρα να επανακληθεί η Επιτροπή, φαντάζομαι σήμερα το απόγευμα εννοείται, και να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Δεν υπάρχει δε δυνατότητα η αξιωματική αντιπολίτευση να επιτρέψει κοινοβουλευτικά να συνεχίσει μια ανυπόστατη συνεδρίαση εφόσον συζητείται νομοθέτημα το οποίο δεν πληρεί τις όρους ούτε του νόμου ούτε του συνταγματικού νομοθέτη.